Έτσι, αλλά να μην ζείτε στην πλάνη. Είναι ωραία αυτά που λέω, ξέρω ότι είναι δικά σας. Δεν σας λέω ότι δεν τάχετε, ξέρω ότι είναι δικά σας, ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι σας. Όμως δεν το γιώνετε αρκετά ώστε να γίνει ο περισσότερος εαυτός σας. Ξέρω ότι όλοι μέσα σας έχετε όλο αυτό το πράγμα, το θεϊκό, το οτιδήποτε. Όμως στην πραγματικότητα δεν το γιώνετε αρκετά όσο πρέπει στο τώρα σας. Γιώνετε άλλες συχνότητες περισσότερο. Ο καθένας διαφορετικές. Γι' αυτό έχουμε και τη διαφορά και λέμε το εγώ, ο έτσι, ο άλλος. Βιώνετε παραπάνω το διαχωρισμό. Όταν εσείς λοιπόν βιώνετε συνεχώς συνέπεια, έτσι, αυτό το πράγμα όλο και περισσότερο, θα δείτε πως η πραγματικότητά σας θα αλλάξει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί εσείς τι φτιάχνετε. Έτσι. Άρα στα μάτια πρέπει να είμαστε, όχι αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Έτσι, άρα όλο το κόλπο των διδασκαλιών δεν είναι για να σου πει, ξέρεις κάτι φιλαράκι, ok, εδώ θα σε κάνω. Είναι για αναγνώριση στην πραγματικότητα. Είναι η αναγνώριση. Γιατί μόνο όταν αναγνωρίσεις πού είσαι, είσαι ικανός να πας. Στο χάρτη σου δείχνουν όλοι και σου λένε, εδώ είναι ο παράδεισος. Πήγαινε άμα δεν ξέρεις πού είσαι. Πώς θα πας. Αν σου πω όμως εσύ είσαι εδώ και ο παράδεισος εδώ, τότε θα πεις εντάξει ρε φίλε, οκ. Okay. Όταν σου λένε όσοι και να σου πούνε που είναι ο παράδεισος, αν δεν ξέρεις που είσαι, πώς θα πας ρε παιδιά. Άρα στην πραγματικότητα το πρώτο πράγμα πάντα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και ό,τι γνωρίζουμε σημαίνει ότι μπορούμε να τα αγαπήσουμε. Και ό,τι γνωρίσουμε σημαίνει ότι μπορούμε να το χειραγωγήσουμε. Άρα επομένως ξεκινάμε από τη γνώση του εαυτού μας, που τι έρχεται από τις εμπειρίες. Άρα από το εξωτερικό πάμε στο εσωτερικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε συνέχεια. Αλλά όχι να μένουμε συνέχεια στο εξωτερικό. Μόλις πάμε στο εσωτερικό και αρχίζει και γίνεται η ένωση εξωτερικό και με εσωτερικό, τότε δεν θα είμαστε δημιουργοί της πραγματικότητάς μας. Τότε δεν χρειάζεται να εναντιωνόμαστε και να συγκρουόμαστε με κανέναν. Γιατί στην πραγματικότητα εμείς είμαστε όλα τα είδωλα που εκπροσωπούν τα πράγματα που εμείς τα βλέπουμε σαν ξένα από εμάς. Άρα γνωρίζουμε το δικό μας σύμπαν πρώτα και μετά ενωνόμαστε με το μεγάλο σύμπαν. Στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα είναι που κάνεις. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να αρχίζουμε να μεγαλώνουμε το μικρό σύμπαν ώστε να φτάσει σε όλα τα εκείνα τα πλαίσια που εμείς θα νιώθουμε σαν εαυτός, αλλά θα είμαστε όλο το σύμπαν. Εκεί θα πάει κάποτε θα λέγαμε η δική μας η μονάδα. Τώρα είμαστε όλο το σύμπαν που όμως το έχουμε χωρέσει σε αυτή τη μικρούλα, θα λέγαμε, συνείδηση που χωράει κάθε φορά σε αυτόν τον φορέα, τον βιολογικό, έτσι, και στα διάφορα άλλα σώματα που έχουμε εδώ πέρα που παίζουμε την πραγματικότητα σε όλα τα επίπεδα, στο νοητικό, στο αστρικό και στο φυσικό, που γίνεται η εκδήλωση που ζούμε. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε ενθουσιασμό, είπες ότι δεν μπαίνουν ούτε φόβοι ούτε δεύτερες σκέψεις, ουσιαστικά δεν παρεμβαίνει το νοητικό. Σωστά. Θα μπορούσα να πω ότι δεν παρεμβαίνει γιατί βλέπει ότι δεν έχει κάποια ανάγκη να παρέμβει, έτσι. Οπότε το νοητικό χρειάζεται μόνο, θα λέγαμε, σε συγκεκριμένες στιγμές όπως όλα τα όργανα. Έτσι δεν είναι. Άρα καλύτερα ας δουλεύει την ώρα που πρέπει. Έτσι δεν είναι. Εμείς προσέξτε εδώ πέρα με διαφορά. Εμείς εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το πράγμα σας το δίνουμε όχι να το κάνεις κατά ανάγκη, να το ακολουθήσεις. Είναι φυσικός διαστάσεις που ζούμε ακόμα να έχουμε αυτή την τρίτη πυκνότητα του γραμμικού χρόνου, άρα πάνω απ' το διανοητικό μας συνέχεια τα πετάγεται. Έτσι. Αυτό είναι φυσικό. Εμείς όμως τώρα επειδή είμαστε ακριβώς στην περίοδο της αλλαγής ανθρωπότητας από τρίτη σε δεύτερη συνείδηση και θα αρχίσουμε να είμαστε πιο κοντά στο τώρα με την έννοια ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ να εξασκούμε το διανοητικό, έτσι. Άρα λοιπόν ή θα γίνουμε φυσικοί, όπως είπα και την άλλη φορά, ή αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε τόσο πολύ το διανοητικό μας, θα γίνουμε μηχανική ανθρωπότητα. Με όλες τις συνέπειες και των δύο δρόμων που σας είπα. Συγγνώμη. Προηγήσει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός το ρώτησε γιατί ουσιαστικά ξέρουμε από διάφορες διδασκαλίες ότι χρειάζεται να βρεις τις πεποιθήσεις οι οποίες σου στέκονται εμπόδιο σε σχέση με τους τρεις βασικούς τομείς, τον εαυτό σου, τον κόσμο και τον Θεό, για να μπορέσεις μετά να λειτουργείς πιο σαν ο εαυτός σου, δηλαδή το είναι, έτσι.
Με βάση όμως αυτό που λες εσύ, είναι ότι αυτό δεν υπάρχει ουσιαστικά. Πρέπει να, η δράση να έρχεται μέσα από τον ενθουσιασμό, για να μην λειτουργεί το άλλο. Να μην λειτουργεί το νοητικό που βάζει τα εμπόδια, που βγαίνουν οι πεπιθήσεις. Το κατάλαβα σωστά? Στην πραγματικότητα, δεν είναι το θέμα να μην λειτουργεί, δεν είπα να μην λειτουργεί, είπα να μην χρειάζεται να λειτουργήσει. Άρα κατάλαβε ότι είναι ένας υπολογιστής το διανοητικό που έχει ορισμένες διαδικασίες, έτσι. Όταν αυτόματα όμως λειτουργεί χωρίς να το πεις εσύ, κατάλαβε ότι έχεις έναν υπολογιστή που κάνει το γουστάρι. Άρα λοιπόν έχεις έναν υπολογιστή που κάνει ό,τι γουστάρει και σου υπολογίζει και σου κάνει και σου λέει: «Ωπα, οκ, μην μου τρως άλλη RAM, ξέρω εγώ, τέτοια εκεί πέρα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο εγώ». Όχι, εγώ θα κάθομαι να σκέφτομαι και θα βαράω ό,τι προγράμματα θέλω. Που στην πραγματικότητα δεν είναι του χρήστη, είναι η E. Γιατί λέω E? Γιατί είναι από άλλους. Πεπιθήσεις άλλων που όμως δεν είναι συμβατοί με σένα. Γιατί στην πραγματικότητα ο ιός είναι αυτό το πράγμα. Κάτι μη συμβατό με σένα. Αν εσύ έχεις μια συνείδηση λοιπόν 5. Πρέπει οι πεπιθήσεις να είναι 5. Ακόμα και αν σου φαίνονται ωραία στο εγώ σου να πάρεις πεπιθήσεις ορισμένων ανώτερων όντων που είναι 10, 20, εσένα θα σου κάνουν ζημιά. Γιατί θα φέρουν ανισορροπία. Καταλαβαίνεις, γιατί δεν μπορείς να τις γιώσεις. Κάθε πεπίθηση είναι αντανάκλαση μιας ενέργειας. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι πεπιθήσεις οι αρνητικές της αποκοπής, οι πεπιθήσεις θετικές. Αλλά πρέπει η συνείδησή μας να είναι στο ανάλογο ψυχικό επίπεδο. Γιατί? Γιατί ο περιορισμός που δούμε εδώ, που, ο περιορισμός που ζούμε εδώ, έτσι, δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι ακριβώς για να μας κάνει να εστιαστούμε στις αρνητικές δονήσεις. Δεν είναι κάποιος μας τυρανάει, κάποιος μας πονάει, κάποιος, άσχετα αν μερικοί το υποφελήθηκαν αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα κάθε περιορισμός, επειδή τίποτα δεν είναι κακό στο σύμπαν, μας δίνει την ανάλογη ευκαιρία να βιώσουμε το σύμπαν, τον εαυτό μας, κατά από αυτόν τον περιορισμό. Επομένως, αντί να κοιτάτε να φεύγετε συνέχεια από τον περιορισμό, προσπαθήστε μέσα από τον περιορισμό να δείτε τι μπορώ να καταφέρω. Και αυτόματα θα σας κάνει αυτό να μεγαλώσει ο περιορισμός σας θετικά, δηλαδή να αυξηθεί τα σύνορά σας. Και θα έχετε φτάσει σε ένα ανώτερο, θα λέγαμε, επίπεδο. Μόνο και μόνο επειδή μέσα από τον περιορισμό σας βρήκατε τον παράδεισο. Μέσα από τον περιορισμό σας βρήκατε το Θεό. Άρα καταλάβατε και αυτό γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός, οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Γιατί αυτός μπορεί μέσα από τόσο σκοτάδι να βρει το φως, βέβαια δεν είναι πιο ικανός. Από τον άλλον που περιλούσεται με φως, σε άλλες διαστάσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα να πέσεις σε ένα μέτρο βουτιά και να ξαναβγείς. Το θέμα να πας κάτω, να χαθείς τα μαυρίλα εκεί, να μην ξέρεις σου γίνεται και να βρεις τον δρόμο προς τα πάνω. Εκεί θα σου πούνε μπράβο. Και αυτό το πράγμα διαλέξαμε εμείς. Γι' αυτό λέω, μην βλέπετε την αρνητική έννοια του περιορισμού. Άρα, τι πάει να πει? Μην παλεύετε να φτάσετε να διώξετε τον περιορισμό παλεύοντας με τον περιορισμό. Αλλά αποδεχτείτε τον περιορισμό και βρείτε κάτω από αυτόν τον περιορισμό το δικό σας Θεό. Αυτόματα, συγχρονιστικά, θα έχετε ανέβει στο επόμενο επίπεδο. Παρακολουθεί και ο γιος μου την κουβέντα και... Βεβαίως να την παρακολουθεί. Γεια σου φίλε μου. Γεια σου Ιωνά Τζούνιορ. Παύλος. Αυτός είναι σου, Παύλο μου. Γεια σου Παύλο μου. Γεια σας. Πιστεύεις ότι αυτούς τους περιορισμούς κάποιες υπάρξεις τους έχουν ξεπεράσει? Βεβαίως, γιατί αυτό που παίζουμε τώρα είναι προσυμφωνημένα ορισμένα ψυχικά θέματα που παίζουμε εδώ πέρα, έτσι. Προσυμφωνημένα ψυχικά θέματα που όμως δεν τα βγάζουμε εις πέρας. Γι' αυτό δημιουργείται αυτό που λέμε κάρμα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι διάφορες ασκήσεις που έχουμε για να μάθουμε τον τύπο. Όσο εμείς δεν τη λύνουμε την άσκηση, προχωράμε στην επόμενη. Αυτό πράγμα γίνεται. Αλλά στις άλλες διαστάσεις είναι φυσικό οι περιορισμοί να είναι λιγότεροι. Άρα εκεί οι ανθρωπότητες έχουν να παίξουν άλλα σχολεία, θα λέγαμε, άλλα μαθήματα. Έτσι δεν είναι? Άρα όταν η ανθρωπότητα δική μας φύγει από αυτή εδώ πέρα τη χρονογραμμή της τρίτης, θα λέγαμε πυκνότητας, και πάει στην τέταρτη ή όπως λέτε εσείς στην πέμπτη διάσταση, αρχίζει και πλησιάζει, είναι φυσικό ότι θα αλλάξουν τα μαθήματα για τις ψυχές που έρχονται και παίζουν. Όπως οι δικές μας ψυχές, βλέπετε ότι έχουμε άλλα μαθήματα από τις ψυχές τις μεταπολεμικές που κάνανε σαρκώσεις εδώ πέρα, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι? Είδατε ότι άλλοι να πάρουν άλλα μαθήματα, άλλοι να πάρουν την οικογένεια, άλλοι να μάθουν άλλα. Εμείς τώρα δεν έχουμε διαφορά, όπως και τα παιδιά δεν θα έχουν διαφορά. Μην λοιπόν εμείς περιμένουμε τα παιδιά να πάρουν τα ίδια μαθήματα από εμάς. Είναι να παίξουν άλλα μαθήματα. Γι' αυτό δεν δίνουν βάση στα δικά μας πράγματα, τις δικές μας αρχές τόσο πολύ. Γιατί είναι όντα, θα λέγαμε, ή παραπάνω θα λέγαμε, αν πηγαίνει προς το θετικό η ανθρωπότητα, έτσι,
ή η όντα πολύ πιο μηχανικά, αν πηγαίνει προς το αρνητικό, η ανθρωπότητα, αυτοί που θα σαρκωθούν. Αν πηγαίνουμε λοιπόν θετικά για μια ανάπτυξη και όχι στη μηχανικότητα, είναι φυσικό ότι θα είναι πιο φωτεινές οι ψυχές και θα έχουν να παίξουν πιο φωτεινά μαθήματα. Αναγεννήσεις, δημιουργία, όχι τα δικά μας σκοτωμούς, πυρηνικά, αυτά, ψυχρός πόλεμος, καταλάβατε. Ούτε τα πιο άλλα, ξέρω εγώ, κοινωνικότητα, οικογένεια. Κάθε εποχή έχει το δικό της μάθημα. Ο πλανήτης μας δονείται προς τα εκεί. Γενικά από το σύνολο του πληθυσμού, 7 δις, τζιχάτ, μιχάτ, όλα αυτά, η πνευματικότητα υπάρχει, δηλαδή... Θα πρέπει να φύγουν κάθε αρνητικό πράγμα, έτσι όπως είναι πάνω μας μια λάσπη, μια αρρώστια που δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε, έτσι θα έρθουν οι καιροί αυτοί που ορισμένοι άνθρωποι πρέπει να φύγουν την πραγματικότητά μας για να ομοιοποιηθεί, θα λέγαμε, ο σκοπός. Αυτό λοιπόν, όπως είπα και σε άλλες φορές και το ξαναλέω άλλη μια φορά τώρα, τι θα κάνει, θα σχηματίσει πάνω στη γη και όπως βλέπετε να γίνεται και το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, μικρότερες ομάδες. Θα διασπαστούν και άλλο οι άνθρωποι για να μπορούν να φτιάχνουν τη δική τους πραγματικότητα. Εμείς, σαν χωριό, εμείς, σαν παρέα, εμείς, σαν ένα μικρό κράτος, εμείς. Αλλά αυτοί θα πρέπει να φτιάξουν καθένας τη δική του πραγματικότητα και μόλις νιώσει ότι είναι εντάξει και φτιάχνει τη δική του πραγματικότητα και νιώσει ακριβώς την αξία που έχει ο καθένας να έχει την πραγματικότητα, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η διάσπαση αυτή θα φέρει την ένωση σε όλη τη γη. Γιατί πλέον θα σέβονται την ατομικότητα. Το επόμενο στάδιό μας, η δημιουργία συνειδητής πραγματικότητας, λοιπόν. Το επόμενο στάδιό μας, έτσι, η δημιουργία συνειδητής πραγματικότητας, okay, μπορεί να γίνει και τώρα, στο ξαναλέω, για κάθε άνθρωπο. Απλώς πρέπει να συγχρονιστείς τόσο πολύ, ώστε να είσαι συνειδητά ο ανώτερος εαυτός και να δημιουργήσεις. Έτσι, όταν συμπαίνεις σε αυτό το πράγμα, είτε με μια προσευχή, είτε με μια τελετή, είτε με ένα διαλογισμό, τότε είσαι ικανός να κάνεις θαύμα και να γίνει αυτό που θες. Έτσι, βάσει του ψυχικού θέματος που είναι να περάσει πάντα. Έτσι, γιατί για καλό είπαμε γίνονται, δηλαδή δεν γίνονται για στυρανά ή κάποιος. Okay. Με αυτά και με αυτά, πλησιάζαμε στη μία ώρα. Άντε να πούμε κάνα δύο ερωτήσεις ακόμα, να πάει κατά τις 10 κοντά. Θέλετε κάτι άλλο να πούμε? Για τη θέληση. Πώς? Για τη θέληση. Η θέληση. Στην πραγματικότητα η θέληση είναι το αιτιατό σώμα. Η θέληση. Η ανθρώπινη θέληση. Ή η θέληση η ψυχή. Ή της ψυχής. Ή θα λέγαμε εκείνη η πορεία μέσα στην ακτίνα δημιουργία μας που η συνείδηση μας ακολουθάει έτσι προς το φως. Ναι. Αυτό λοιπόν ακριβώς το πράγμα είναι η θέληση. Είναι άλλο η θέληση της προσωπικότητας και άλλη η θέληση που είπαμε προηγουμένως. Άρα σαν πρόθεση στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε η θέληση. Όταν η προσωπικότητα κατακτήσει το αιτιατό σώμα, δηλαδή την αιτία και το αποτέλεσμα, καταλάβει την αιτία και το αποτέλεσμα, τότε λοιπόν η θεληματικά θα μπορεί να δημιουργεί. Αλλά πρέπει η προσωπικότητα να ενωθεί με το αιτιατό σώμα, όπως λένε, το σώμα της θέλησης. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει μέσα μας τα τρία χαμηλότερα τσάκρα, θα λέγαμε, θα πρέπει να φτιάξει το φυσικό σε αρμονία, το αστρικό σε αρμονία, το νοητικό σε αρμονία, έτσι, και τα άλλα δύο τα ανώτερα, το ανώτερο διανοητικό και το ανώτερο συναισθηματικό σε αρμονία, ώστε να μιλάει η θέληση και να γιώνεται μέσα μας. Η θέληση της ψυχής μας. Καταλάβατε τι εννοώ? Ναι. Γι' αυτό πάονται με τη θέληση, όταν εμείς ενωνόμαστε εκεί πέρα, όταν καταφέρουμε έτσι για λίγο κάθοτε να το κάνουμε και να αρμονίζονται όλα αυτά τα σώματα μεταξύ τους που δονούνται, παμ, βαρέσει ένα, αυτόματα και καριέα, αυτό που θέλεις θα γίνει. Έτσι. Και πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Στην πραγματικότητα πρέπει να ισορροπήσουμε αυτά τα τρία σώματα που σας είπα. Το νοητικό το κατώτερο, το συναισθηματικό το κατώτερο θα λέγαμε και το φυσικό σώμα. Δηλαδή τι, την κατώτερη θα λέγαμε τύπου αύρα που έχουμε, έτσι. Αυτό δηλαδή που μπορούμε και βλέπουμε εδώ πέρα. Που είναι όλα τα συναισθήματα, οι σκέψεις, έτσι. Οι κατώτερες, το λέω κατώτερες με την έννοια ότι είναι δυσαρμονικές. Γιατί αυτές κάνουν το σώμα μας όλο αυτό το πράγμα και παίζουμε όλο αυτό το πράγμα στη φυσικότητα για να έρθουμε στην ισορροπία μέσα μας, έτσι, και να αρμονιστούμε με τι? Με το θείο έργο.
Τι είπαμε, ο άσωτος ο Υιός, ο άσωτος, έφυγε από τον πατέρα του, ήθελε να δει μόνος του, είδε, πόνεσε, έμαθε και τότε κατάλαβε την αξία να ήταν με τον πατέρα του συνειδητά και γύρισε. Αυτό κάναμε και εμείς. Βγήκαμε σε τον άσωτο Υιό, φάγαμε τα μούτρα μας, θέλαμε ελεύθερη βούληση, πάρ' να σου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, καταστρέψου και μετά λέγαμε «Α, μας εξυπηρετεί το θέλημα του Θεού». Έτσι, αυτό γίνεται πάοντε. Κάθε φορά που κάποιος διαλέγει την ελεύθερη βούληση είναι μια απόσπαση. Αλλιώς δεν γίνεται, μια απόσπαση. Έτσι, μια ανεξαρτοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν σαν μονάδες περάσαμε από την μηχανική ένωση στην ελεύθερη βούληση για να ξαναπεράσουμε στη συνειδητή ένωση. Η θέληση είναι κάτι που καλλιεργείται, που μπορείς να το αυξήσεις, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, να το ενισχύσεις. Όσο γίνεσαι γνώστης των πληροφοριών και συνειδητός τη γνώση που έχεις, τόσο είναι φυσικό να γίνεσαι και πιο σε εισαγωγικά θετικά απόλυτος. Με την έννοια ότι η θέλησή σου τι θα έχει, ενδυνάμωση από το θείο έργο. Γι' αυτό είναι πιο μεγάλη θέληση του θετικού. Γιατί ενδυναμώνεται από το θείο έργο και ενώνεται αφού είναι ενωτική. Γι' αυτό η θέληση του αρνητικού είναι μικρότερη. Γι' αυτό σου δυναμούν τρεις θετικοί για ένα στάδιο, ξέρω εγώ, με 100 άτομα αρνητικών. Γιατί όλοι αυτοί είναι διασπαστικοί, ενώ οι άλλοι είναι ενωτικοί. Άρα λοιπόν, όταν εσύ ανεβαίνεις προς το ένα, ομοποιείσαι. Άρα η θέλησή σου αυτόματα ενώνεται και σε ενδυναμώνει. Και δεν είναι η θέλησή σου μόνο, αλλά είναι όλη η ένωση που βαράνε πάνω σε εκείνα τα επίπεδα, τα όντα μαζί σου. Όταν είσαι αποκομμένος, ποιος σε βοηθήσει, αφού είναι αποκομμένοι είναι. Άρα τι πρέπει να μαζευτούν όλοι μαζί αρνητικοί για να κάνουν κακό σε μερικούς θετικούς. Κακό, να τους επηρεάσουν. Ορίστε. Τώρα έτσι που είπε για τη θέληση, εγώ έτσι στις παρέες μου γενικά, όσοι κολλάνε και κάνω κουβέντες, τους βάζω να κάνουν μια προσομοίωση, γιατί την έχω κάνει και εγώ και ουσιαστικά δεν καταλήγω, είναι ότι αν κατά κάποιο μαγικό τρόπο αύριο έρθει ένα όν, ένα λιχνάρι, ό,τι θέλει ο καθένας, και πραγματοποιεί όλα τα θέλω μας, δηλαδή θέλω να γίνω κουνούμπιτζου, γίνεσαι, θέλω να έχω βίλα στο Μονακό, πα, το έχεις, και κάνεις προσομοίωση όλων των θέλων σου στον 3D κόσμο, όπως τον αποκαλούμε, πού καταλήγεις. Καταλήγεις να ζεις την πραγματικότητα που είμαστε. Έτσι. Καταλήγεις. Πες το, Κατερίνα. Εγώ το καταλαβαίνω έτσι, ότι δεν αλλάζει και τίποτα πάλι. Απλά... Όχι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Ότι αυτό έχει γίνει και καταλήγει να είναι όλος αυτός ο κόσμος που είσαι μέσα. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Ο καθένας τα εγώ τους θα υλοποιήσει. Αυτό ζεις τώρα. Και ουσιαστικά έχεις φτάσει... Μα εσύ είσαι ένα εγώ. Εσύ είσαι ένα εγώ. Ναι, για μένα. Άρα του ολικού εαυτού, του ενός, έτσι, της συνείδησης, της συμπαντικής του όλα σε ένα, είσαι ένα εγώ και κάνεις αυτό που είπε το Τζίνι. Καταλαβες. Αυτό ζούμε τώρα. Ήρθε το Τζίνι και λέει στο Θεό, τι θες να κάνω, και λέει ο Θεός, η συνείδηση, η ολική, θέλω να κάνω όλα τα εγώ μου, αλήθεια, όλες τις επιθυμίες μου, πάρτες. Και αυτό κάνει συνεχώς. Και αυτό ζούμε εμείς τώρα. Τι είμαστε, κομμάτια της συνείδησης που το καθένα κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Καταλαβες, όπως πάνω, έτσι και κάτω. Γι' αυτό είπα, όποιος μπορεί και δει το μηχανισμό του σύμπαντος, μπορεί από το μικρότερο να βλέπει το μεγαλύτερο. Γιατί σε όλα υπάρχει μέσα ο Θεός σαν αντανάκλαση και ο μηχανισμός. Γιατί όλα είναι στο ίδιο τέμπο. Άρα μέσα και ακόμα σε αυτό το μικρό ποσοστό που είναι η συνείδησή μας, ενυπάρχει όλη η πληροφορία κατά αντανάκλαση όλου του σύμπαντος. Γι' αυτό μπορούμε και συνδεόμαστε, αλλιώς δεν μπορούσαμε. Εντάξει, μέχρι εδώ, παιδιά, για σήμερα. Γιατί να μην κάνει και το μυαλό μας. Πολύ ωραία ήταν, ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Τίποτα. Απλώς θα πούμε ότι το κανάλι και για αυτούς που θα μας ακούσουν στο μέλλον, έτσι.
είναι εθελοντικού σκοπού. Όποιο θέλει να κάνει δωρεά, υπάρχει ειδικό link για να μπορεί να βάλει τη συνεισφορά του, ό,τι νομίζει, με ποιο τρόπο νομίζει. Πρέπει να αρχίσουμε να γινόμαστε συνειδητοί στην ενέργεια για άλλη μια φορά. Έτσι, τα λέμε για άλλους ανθρώπους που ακούνε και να ξεκινήσουμε λοιπόν να αρχίζουμε να δίνουμε την ενέργειά μας στην πραγματικότητα που θέλουμε να βιώσουμε και όχι να ενισχύουμε αρνητικές πραγματικότητες που θέλουμε υποτίθεται να φύγουμε από εκεί. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, έτσι, εσωτερική ειρήνη και δύναμη σε όλους, σε ό,τι έχετε διαλέξει να παίξετε για να πάρετε τις εμπειρίες σας. Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια.